Την ώρα που όλο και περισσότεροι φόροι αυξάνονται, το κυβερνητικό επιτελείο προσανατολίζεται σε μειώσεις που όμως μπορεί να σταθούν αιτία να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκα σε συνέντευξή του ανέφερε πως είναι θέμα ημερών η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης με το Υπουργείο Μεταφορών για τη μείωση των προστήμων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά 50%. Τα πρόστιμα να μην μειωθούν, εντάξει, πρέπει όταν κάνουμε παρανομίες να τις πληρώσουμε. Αυτό που είναι να την κάνει, θα την κάνει, είτε με πρόστιμο είτε όχι. Ο καθένα έχει κάνει το κεφάλι του. Το πρόστιμο για τη μη χρήση ζώνη επιβάτη και οδηγού και για οδήγηση χωρίς κράνος αυτή τη στιγμή είναι στα 300 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα κοστίζει 150 και αν κάποιο το πληρώσει εντός 10 ημερών, το πρόστιμο θα είναι 75 ευρώ. Πάντα είναι χρήσιμο το να αφορά ζώνη ή κράνος όταν αφορά μηχανή, γιατί πάντα έχουμε περάσει από όλα αυτά και έχουμε ζήσει μέσα στους κινδύνους. Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λογική σε αυτό που βάζουν και να τηρούνται εκεί οι προϋποθέσεις όλες. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε με την επιβολή προστήμων και με το φόβο να φορέσει κάποιος το κράνος. Αν δεν κατανοήσει ότι είναι απαραίτητο για να προφυλάξει την ίδια τη ζωή του, ό,τι πρόστιμα και να μπουν, μεγάλα ή μικρά, δεν αλλάζει τίποτε. Η παραβίαση στόπ υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας τιμωρείται με 700 ευρώ, όπως και το αντικανονικό προσπέρασμα ή η μη χρήση φλας κατά το προσπέρασμα. Παραβάσεις που μπορεί να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές μπορούν να μειωθούν στα 175 ευρώ, αν πληρωθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο. Παραβίαση κόκκινου στόπ είναι εγκληματική ενέργεια για μένα. Πρέπει να αφαιρεί το δίπλωμα τουλάχιστον για ένα χρόνο και να περνά και από ψυχολόγο. Γιατί άμα βρείτε στους δρόμους έξω τι γίνεται, όλοι είναι τρελαμένοι. Η μείωση που κάνουν εκτός από το λαϊκισμό που αποβλέπει σε ψηφοθυρία, προκειμένου να αυξήσει την εισπραξιμότητα με 50 άρικα, τότε επειδή κανένας δεν θα φοβάται γιατί το ποσό είναι ασήμαντο, θα αυξηθεί ο τραυματισμός, η αναπηρία και η θνησιμότητα. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σώζουν ζωές. Εκτός των μειώσεων θα μείνουν τα πρόστιμα για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και σε όσους ξεπερνούν το όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Τροχέας για το 2015, η πιο συνηθισμένη παράβαση ήταν η υπερβολική ταχύτητα. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 7.214 παραβάσεις. Μάλιστα, οι οργανισμοί για την οδική ασφάλεια αποκαλούν την υπερβολική ταχύτητα ως τον υπαριθμό 1 φωνιά των δρόμων.